Γεια σας και πάλι. Είναι ο Φάνης. Είναι ο Γιώργος. Και σήμερα έχουμε ένα ειδικό βίντεο, ένα ιδιαίτερο από τη Steam City που είναι Steam City Project, το οποίο είναι τα 5 είδη νούμερο 1. Έλα, πού είσαι? Μιλάμε επί ένα καινούργιο ηλεκτρονικό τσιγάρο, super duper. Έρχεσαι? Τι κοντίσαι, τι έχουμε? Καλά. Τι είναι αυτό? Εργαλείο, τρελό εργαλείο. Έχεις Batman, βλέπω εδώ, τι του έχεις κάνει? Ένα μαύρο, έβαλα Batman. Εδώ εγώ, κοίτα τι έχω. Τι πήρε? Κοίταξε, πήγα στο μαγαζί, μου είπαν το... Ναι. Ναι ρε φίλε, το έχω στη μικρή τρύπα, εντάξει δεν μπορεί να τα έχουμε... Έχει άλλη τρύπα. Έχει και μία που λες εδώ, μία μεγάλη τρύπα που το κάνει το Σάνταν Ρουφάς Αρουφίχτρα. Εντάξει, εδώ πήρα αυτή η κλάδη μου, λένε απίστευτη γεύση, έβαλα και αυτό το μπελκά που πώς μου το πάνε, με ένα μοντάκι, ούτε να το φορτίζω, απλά το βάζω, μια χαρά μου λες, εσύ τι έχεις? Εγώ πήρα αυτό το πράγμα εδώ που το, μου το δώσανε εκεί, τέλος πάντων ρουφάω. Εντάξει, θα το κόψουμε το τσιγάρο. Θα το κόψουμε, θα το κόψουμε. Νούμερο 2. Πώς τη βουτήσεις, τη γεύση να αυτή να... Ρε φίλε, όσο και ωραία να είναι τα ελληνικά μοντάκια, σαν το χέρι Κέιν, δεν είναι. Α, εδώ διαφωνήσω. Εγώ παίζω με Κάλιξ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και είναι και ελληνικός. Φίλε, ο Κάλιξ όμως έχει τρομερό αέρα για μένα. Δηλαδή, εγώ σκέψω το βάζω ίσα ίσα να παίρνει αέρα. Και δεν έχει βγάλει αμοραίδες ακόμα? Προφανώς και έχει, φίλε. Όταν έχεις μικρότερη... Άκου τώρα να δεις την προοπτική. Όταν έχεις μικρότερες τρύπες, έχεις καλύτερο, καλύτερη γεύση. Γίνε λίγο flavor chaser. Είμαι flavor chaser. Δεν κατάλαβα. Κοίτα εργαλείο. Φίλε, έχω βάλει μέσα στο υγρό μου 10 διαφορετικά αρώματα και σου λέω... Έχω βάλει 14 ρε μεγάλη πλάκα μου κάνεις τώρα. 14 εδώ έρχονται τα μέλη σακούλες να πούμε. Τι λες τώρα? Άσε. Πάντως εγώ έχω να πω... Ο Χέρι Κέιν είναι απίστευτος. Σε σύγκριση με το δικό σου. Ο Χέρι Κέιν είναι χειρότερος από τον Καϊφούν. 170 ευρώ πράγμα, σιγά. Κοίτα. Εδώ, κοίτα, ομορφιά, καμπάνα. Ναι, αλλά έχεις πολύ αέρα και δεν βάζεις τόσο καλή γεύση σαν το χέρι και σου. Ο Καϊφούν, ωραίος. Δεν σου λέω κάτι, αλλά πολύ βασικός. Θα ήθελα κάτι παραπάνω, κάτι... Δεν μπορώ. Κάθε ρε φίλο, ο Καϊφούν, τα άλλαξε όλη την ιστορία μου. Του flavor chasing. Ναι, αλλά φίλε, μετά ήρθαν οι Ταϊφούν, ήρθε ο Χέρι Κέιν. Μπάς και Ταϊφούν. Ψάχνω την καλύτερη γεύση, πιστεύεις ότι θα έχω και Ταϊφούν. Έχω και Ταϊφούν. Έχει και Ταϊφούν, ε. Ναι. Βλακία βέβαια που ο V5 τον κάνανε τόσο αεράτο. Πολύ αέρας, πολύ αέρας. Κάτι άκουσα ότι βγάλα ένα καινούριο εξάρτημα εκεί και το κάνει λίγο πιο άνθρωπο. Έλα μωρέ. Εγώ πάντα το V5 τον πήρα και τον πέταξα. Τον πέταξα, τον τόρο τον έκανα. Πολύ αεράτος. Εδώ το χέρι και είναι να πούμε το βάζω στις μικρότερες τρύπες και μου είναι πολύ αεράτο. Έχει να κάνει και με τα υγρά ρε φίλε. Άμα δεν δώσει 30 ευρώ για υγρό δεν γίνεται δουλειά. Λες. Πρέπει να το ψάξεις λίγο, ναι. Πρέπει να το ψάξεις. Είμαστε flavor chasers, τα κάνουμε. Αυτά. Νούμερο 3. Φίλε, έστησα Alien στο DV8. Απίστευτος! Και τη γεύση του βγάζει και τα πόλα του βγάζει και είναι υπέροχος. Να πρέπει να το στήσει με Fused, να παίζει καλύτερα. Λες, ή μπορεί να πας σε extreme φάση και να στήσει 80. Φίλε, εδώ έστησα 2 απλά κλαμπτώ σαμπόρ. Άσε. Οι τρύπες είναι καλύτεροι. Βέβαια, ο Limitless είναι μια καλή λύση.
Και δεν είμαστε και reviewers, ε. Και τώρα θα πάμε στην επόμενη κατηγορία. Νούμερο 4. Τι κοιτάς? Φίλε, κοιτάω το Δούκα, The Duke, με το Stabilized Wood. Ναι. Έχει 1.000 ευρώ. Καλά είναι. Εντάξει. Είναι όμως απίστευτο. Είναι για μόστρα στο Facebook, ε. Ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο κοιτάω, κάτι άλλο, βέβαια εγώ πάω σε μηχανικό, έχω βρει ένα Lux 1850, ένα πατινέ. Πατινά. Ναι. Ω, κάνει τρελή διαφορά η πατινά. Τι λες τώρα, ξέρεις, θα μπω σε όλες τις σελίδες, θα γίνει τώρα να δεις. 400, εντάξει, καλή τιμή, είναι ωραία τιμή. Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα το Duke. Το Duke, ε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Sand, περίμενε. Έχει μισή Sand Duke, 1.100 ευρώ. Είναι και αυτό, ναι. Έχει Stabilized Wood. Είναι και αυτό. Από Atmo τι θα βάλεις πάνω? Από Atmo? Ναι. Δεν έχω ιδέα. Ίσως κάνω ένα Echo. Γιατί θα βάλω μετά. Γιατί θα παρουσιάσεις τώρα στο Facebook τώρα... Σχέδω, μόντο. Μόντο. Ναι. Εγώ τι να πάρω πάνω? Θα βάλω ένα κλόνο καϊφούν. Ένα κλόνο καϊφούν. Ναι. Πάμε edition όμως. Γιατί? 5 pounds. Κύριε Πάμε edition. Γιατί κλόνος, φίλε. Κλόνος. Πας καλά σου. Κλόνος. Κλόνος. Γιατί όχι. Θα έχεις 400 ευρώ μοντάκια βάλω πάνω κλονό. Ναι. Ο μόνος άμε. Για πες σελίδα δε στην κίνα, δε. Δηλαδή να μου πεις τώρα εγώ θα πάρω ένα... Και έξω έχω παραγγείλει ήδη. Αλλά μπορείς να μου πεις τώρα να έχεις 1.100 ευρώ mod, ωραία. Να είναι απίστευτο το mod. Και εσύ να βάλεις κλόνο. Πάτε μεγαλά. Εγώ θα βάζω ένα Hurricane αυθεντικό. Το Junior, το καινούργιο. Λες, ε. Ναι. Ας τους κλόνους τώρα, ας τους κλόνους. Και βάλε ένα δίκιο. Να βάλω και ένα μέσα εδώ πάνω. Μες. Ναι. Κάνα next thing, ε. Ναι. Είναι ωραία. Πόσο 140 για αυτός πόσο έχει? Μπορεί, 50. Δεν ξέρω, δεν έχω. Αυτό είναι το Μάρτιν. Εντάξει, εγώ θα πω να δω το Junior, το Hurricane. Ωραίος το Junior και Hurricane. Ναι. Έχω βρει και ένα ωραίο τακάκι. Κάποια στιγμή δεν το πέτυχα, σε ένα ρουλάκια. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μπέλκα. Και ο Μουνιόλ μπορεί να έχει βγάλει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Ενδιαφέρον. Ναι. Κάτσε, έχω τη δύο την παραγγελία τώρα από εδώ. Εγώ το παραγγείλει ήδη. Εγώ πάρω δηλαδή. Προφανώς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τα υπόλοιπα φωτογραφίες στο Facebook. Γιατί χαρτιά? Δεν ξέρω. Είσαι από καγκουράς.